Ο Κώστας Βουτσάς είναι μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ελληνικής κωμωδίας. Με περισσότερες από 70 ταινίες και αμέτρητες θεατρικές παραστάσεις στο ενεργητικό του, ο Κώστας Βουτσάς καλλιτεχνικά παραμένει δραστήριος και συνεχίζει να μας χαρίζει χαμόγελα. Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια τα έζησε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Οδείου και το 1957 έφυγε στην Αθήνα. Έπρεπε να κάνω και κάποια καριέρα φυσικά. Αλλά στην Θεσσαλονίκη καριέρα δεν γινόταν. Ό,τι και να κάναμε τότε και την εποχή. Και όταν πήγα στο σταθμό, εκεί πήρα μια πέτρα. Έχω ακούσει που λέγανε έριξε μαύρη πέτρα πίσω του αυτός. Αλλά εγώ το πήρα ως πρόοδο, ας πούμε, ως επιτυχία. Και πήρα την πέτρα και έριξε την πέτρα αυτή πίσω μου. Έτσι με στο αυτό και λέω: Θεέ μου, με ξαναφέρεις σε αυτή την πόλη πίσω. Καλλιτεχνικά όμως, να εξηγούμεθα. Ανέβηκα στο βαγόνι και φύγαμε. Και φαίνεται η ευχή μου έπιασε τόπο. 6 χρόνια μετά επιστρέφει καλλιτεχνικά με το Κάτι να καίει. Στο μοντέρνο ρυθμό και μες στην τρέλα του twist. Έλα και εσύ αν μπορείς και τη χαρά σου θα βρει. Μαζί θα χορέψουμε twist. Γενικά ήρθατε πάρα πολλές φορές στην, στην Θεσσαλονίκη. Φίλοι σας λοιπόν στο δρόμο εκεί στα γυρίσματα σας πειράζανε, σας λέγανε καλό τον Κώστα που γύρισε μεγάλος και τρανός από τα Σταθήνα. Όχι, τότε όταν παίζαμε αυτές τις ταινίες δεν ήμασταν τόσο γνωστοί. Και μου λέει βρε εσύ, μου λέει Ανατόλη, εσύ να είσαι ο εαυτός σου και άσε λάθος. Και αυτό το ακολούθησα πιστά στη ζωή μου. Χωρίς να μιμηθώ κανέναν ηθοποιό και γι' αυτό και αρέσω. Μια ωραία βόλτα στο Λευκό Πύργο, μια ωραία βόλτα στο Σέικ Σου. Ένα καφεδάκι στην παραλία. Μην το συζητάς, καλύτερα. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Βέβαια, μην το συζητάμε αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ ωραία η πόλη αυτή. Είναι ζωντανή πόλη. Οι καθηγητές τον έπιαναν αδιάβαστο στο δεύτερο γυμνάσιο στην Ικτίνη. Εκεί γνώρισε και τον Τίνα Χριστιανόπουλο που ήταν συμμαθητές. Με τον αγαπητό φίλο Κώστα Βουτσά ήμασταν συμμαθητές από το γυμνάσιο ήδη στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή βάλε μισό αιώνα και. Ήμασταν αγαπητοί φίλοι και πολύ συχνά στα διαλύματα καθόμασταν και μαθαίναμε τα μαθήματά μας ενώ ταυτόχρονα και λέγαμε χίλια δυο. Ήταν συμπαθέστατος και σεμνότατος και θυμούμε ότι από τότε προετοιμάζονταν να γίνει ηθοποιός. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του μέχρι και σήμερα, με την ίδια ενέργεια και ζωντάνια, αλλά και με τις ανεπανάληπτες ερμηνείες του, μας χαρίζει άφθονο γέλιο και χαμόγελα που τόσο το έχουμε ανάγκη. Μην ξεχνώντας ποτέ την πόλη που μεγάλωσε, επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.